καλημέρα σε όλους, να ευχαριστήσω όλους τους επίσημους προσκεκλημένους που τιμούν σήμερα με την παρουσία τους εδώ την ημέρα των Αποστράτων. Να πω χρόνια πολλά στους Αποστράτους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και να τους πω ότι είμαστε δίπλα τους και αποτελούν για μας ένα κεφάλαιο. Θα αναγνωστεί με ενίσχυα διαταγή του κυρίου Αρχηγού και πάλι χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Η μέρα τιμής των Αποστράτων αποτελεί μέρα εορτασμού και μνήμης όλων των Αγίων και έχει δεσμοθετηθεί από την Πολιτεία ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το Αναποστρατή Αποσυφικό της Ελληνικής Αστυνομίας, αποσκοπώντας τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ του Ενεργεία και Αναποστρατή Αστυνομικού Προσωπικού. Τιμούμε ανθρώπους που κατά τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν σκληρά, στερούμενοι συχνά προσωπικές και οικογενειακές στιγμές και επέδειξαν αυταπάτηση, εκτελώντας το καθήκον τους απέναντι στο όρισμα και την ανομία, εντεδώνοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες. Είμαστε ευγνώμονες για όλα τα εφόδια που μας έχετε πληροδοτήσει και σε κάθε περίπτωση να είστε βέβαιοι ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και σεβόμαστε τυχόν υποδείξεις σας, οι οποίες μπορεί να συνδράμουν θετικά στην έκβαση της αποστολής μας. Είναι γεγονός ότι εσείς μας υπηρεσίσατε σημαντικά πράγματα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις καθημερινές επάρξεις και κληρονομώντας μας παράλληλα το χρέος να διαφυλάξουμε και να εμπλουτίσουμε το έργο σας, εμπνεόμενοι από εσάς και έχοντας κίνητρο για δημιουργία. Με τη διάσωση αναλύω των πολλών παραδοσιακών στοιχείων, θεωρώ πως θα διαπιστώσετε και οι ίδιοι όταν βρισκόσασταν στην ενέργεια ότι επιτυχάνεται και η ανανέωση της σύγχρονης αστυνομικής ζωής για την οποία η παράδοση αποτελεί πηξίδα για το μέλλον. Μια ζωή ανθρώπων που σε καθημερινή βάση μάχονται για την εξασφάλιση της επιταξίας, διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την προστασία του συνόλου μας. Ανθρώπων που δεν απολαμβάνουν αργίες και Σαββατοκύριακα, έχοντας εμφυσίσει αυτόν τον τρόπο ζωής στις οικογένειές τους και υπερβαίνοντας πολλές φορές σε αυτό, όντας την πρώτη γραμμή προκειμένου να προστατευτεί το κοινό καλό της κοινωνίας και οι αρχές του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβεβαιώσω πως η παρακαταθήκη που μας αφήσατε αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και μας δημιουργεί αναμφισβήτητα αίσθημα ευθυνών για το τι θα πληροδοτήσουμε στους μετεγενέστερους. Ονειρεύομαι μια αστυνομία που σύντομα θα έχει διασφαλίσει σημαντικά βήματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με παροχές που θα απολαμβάνει τόσο το ενεργεία και αναποστρατεία προσωπικό, όσο και τα μέλη των οικογενειών τους. Μια αστυνομία που θα σέβεται απόλυτα τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του και θα τον διευκολύνει επαρκώς, αναλογιζόμενοι τους σκόπους του και εξοβελίζοντας λοιπόν κακό κείμενο του παρελθόντος που εσείς οι ίδιοι, οραματιζόσαστε να διορθώσετε. Σε κάθε περίπτωση, στον αγώνα αυτό σας θέλουμε συνειδητόρους και αρρωγούς, ώστε με την εμπειρία σας να συνδράμετε ουσιαστικά στην ανάδειξη του σώματος. Βιώνουμε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υπερτροφική ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, κατά την οποία η τεχνολογία μας έχει προμηθεύσει με αξιόλογα και υπερσύγχρονα επιτεύγματα, τα οποία διευκολύνουν το έργο μας. Επιθυμώ ωστόσο να σας πληροφορήσω ότι πασχίζουμε καθημερινά, ώστε το βωμό της τεχνολογικής προόδου, ο σύγχρονος αστυνομικός να μην μετατραπεί σε ένα προοδόπληκτο λειτουργό, που πιστεύει ότι η παράδοση είναι απαρχαιωμένες ιδέες και αξίες που δεν τις χρειάζεται. Η δεκτικότητα σε νέες ιδέες αποτελεί αναντίρρητα μία αρετή, η οποία θα πρέπει όμως να συνοδεύεται με αποσεβασμό και αγάπη σε όσα μας μάθατε, εστιάζοντας στην ουσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αστυνομική οικογένεια γιορτάζει και τιμά τους απόστατους αστυνομικούς. Τιμά ανθρώπους που μεταλαμπάδευσαν παλαιότερα και εξακολουθούν να το κράτουν και σήμερα τους πολιτιστικούς χυμούς του παρελθόντος στις νεότερες γενιές. Θέλω να παρηγματιστείτε από το θάρρος τους και να υποφεληθείτε από τις εμπειρίες τους και σε συνδυασμό με τις γνώσεις που διαθέτετε να οδηγήσουμε την αστυνομία μας μπροστά. Νιώθω χρέος μου να εκφράσω για ακόμη μια φορά την υπερηφάνεια μου προς τους απόστατους συναδέλφους και συνάμα ως αρχηγός του σώματος την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για την προσφορά τους στους σημερινούς νεαρότερους εν ενεργεία συνεργάτες αστυνομικούς. Σας ευχαριστώ. Ο αρχηγός Λάζαρος Μαυρόπουλος, αντιστράτηγος. Θα δίνει μια ομιλία.
προσκεκλημένη. Κύριε Διευθυντά, κύριε Διευθυντά της Κοινοβουλευτικής Υπηρεσίας, αγαπητοί φίλοι απόσπατοι και ενεργεία συνάδελφοι, ο Σύνδεσμος Παύλα Σύλλογος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας του Μουφλώνα, η Αγία Ειρήνη, χαιρετίζει και τιμά τη σημερινή ημέρα της εορτής των Αγίων Πάνων, που καθιερώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ως ημέρα απόδοσης ευγνωμοσύνης και ανανόησης της αξίας και της προσφοράς των αποστράτων αστυνομικών. Η θεσμοδότηση της ειδικής αυτής εκδηλώσεως προς τιμή των αποστράτων υπενθυμίζει την κοινωνία τη διάθεση ζωής των αστυνομικών που ναι μεν έφυγαν από την ενεργό υπηρεσία, αλλάξαν τα δικά τους ήθη και μέσα στην υπηρεσία με τη δράση τους, αλλά και έξω από την κοινωνία και αναφερόμαστε στην ένωση διαδρομή, την ιστορική διαδρομή των προγενέστερων σωμάτων της ελληνικής χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων και τη σύγχρονη εποχή της ελληνικής αστυνομίας. Ήταν όλα ωραία και καλά και βέβαια όχι. Στη διάρκεια του υπηρεσιακού μας βιού, η σημερινή απόσταση βρέθηκαν πολλές φορές ανάμεσα σε κοινωνικές και πολιτικές συμπηγάδες της εποχής μας. Αλλά με ευθύνη εξεπλήρωσαν το καθήκον τους τόσο σε πολεμική όσο και ειρηνική περίοδο. Με ανιδιοτέλεια και αυταπάντηση πολλές φορές θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους. Ναι, ήταν χρέος προσφοράς στους πολίτες και στην πολιτεία την πατρίδα μας. Πιστεύουμε ότι αυτοί που θυσιάστηκαν για την ιδανικά της πατρίδας μας την ώρα του καθήκοντος, που μπορούσαν σήμερα να είναι ανάμεσά μας απόστατοι για αυτοί, μας έδωσαν αξίες ικανές σεβασμού και ορθής καθοδήγησης σε όλους μας, σε εμάς που τους διαδεχτήκαμε. Αξίες που διαχρονικά οικοδόμησαν τον οργανισμό της ελληνικής αστυνομίας. Αξίες και θέσεις που επιτρέπουν σε εσάς να εκπληρώσετε με επάρκεια τη δύσκολη αποστολή σας. Μέσα από τις δράσεις μας ως απόστατοι, προσπαθούμε να αναδείξουμε να διατηρήσουμε την ιστορία των αστυνομικών σωμάτων και των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα, του πυροσβεστικού σώματος, του λιμενικού σώματος και την τοπική και ιστορική διαδρομή του σώματος στην περιφέρεια Πλώρινα, με τη διαφύλαξη ιστορικών στοιχείων, τολών, βιβλίων, μνημείων κλπ. Η πρόσφατη έκδοση της ιστορίας της χρονικής περίοδου 1821-1830 από το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, το ΠΟΚΕΑ το λεγόμενο, και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι μια θετική στιγμή για την ανάπτυξη του ρόλου της αστυνομίας στον αγώνα της ανεξαρτησίας μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να σταματήσει εδώ. Πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να αναδείξουμε και να διαφυλάξουμε όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία του θεσμού της αστυνομίας. Πρέπει να αναβαθμίσουμε και να ενδυναμώσουμε με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό ακόμη περισσότερο την νεοσύσταση διεύθυνσης ιστορίας που πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να δημιουργηθεί και πάλι. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο, υλικό και ανθρώπου με ιστορική μνήμη. Έφυγαν από κοντά μας. Χρόνο που πρέπει να το καλύψουμε. Δεν πρέπει να πάει τίποτα χαμένο από εδώ και πέρα. Όλοι μαζί, απόστατοι και στην ενέργεια. Εμείς το κάνουμε αυτό ο Σύνδεσμος Ένωση. Σε τοπικό επίπεδο, με τη μνημόνευση σε ιστορικά σημεία, μνημεία θυσίας και μνήμης. Είναι ιστορικό καθήκον μας για τις επόμενες σειρές αστυνομικών, για τις νεότερες γενιές. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι ο σύλλογός μας, στην αιωνία μνήμη των μαχητών του Νηφαίου και της Μικρολίμνης, κάθε χρόνο τους θυμάμαι. Κύριε επίσημη προσκεκλημένη, κύριε Διευθυντά, το επάγγελμά μας είναι ιδιαίτερο, το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε και εμείς, απόστατοι και στην ενέργεια. Εμείς αγωνιζόμαστε για τους αφιπηρετήσαντες συναδέλφους, για την ενίσχυση και τη βελτίωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, για την αξιοπρεπή διαβίωση του, για τη σταδιακή και δίκαιη οικονομική αποκατάσταση και τούτο γιατί απόστατοι πλήρωσαν και πληρώνουν βαρύ τίμημα από την προηγηθήσα οικονομική κατάσταση. Είμαστε μαζί σας για τη διαφύλαξη της μοναδικότητας της συνοχής και της συνέχεια της αστυνομικής οικογένειας που είναι η βασική πυλώνη δράσης των συμπέρασμων και ενώσεων των αποστράτων. Είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε μια βροχιά και σας το εγγυώμεθα. Είμαστε συνειδητοποίησα σας στους στόχους σας για μια ανθρώπινη, σύγχρονη, αξιόπιστη, δυναμική και αποτελεσματική αστυνομία. Σας παρακολουθούμε στις γρήγορες αντιδράσεις σας για την αντιμετώπιση τα νέα φαινομένων της ενεργειακής βίας και νεανικής βίας και εγκληματικότητας. Σας συγχαίρουμε για τις επιτυχίες σας σε όλα τα επίπεδα
της αποστολής σας τόσο στον τομέα της δημόσιας όσο και της εθνικής ασφάλειας. Αισθανόμαστε υπερήφανοι διότι το σώμα στο οποίο και εμείς προσφέραμε όσο καθένας μπορούσε με πολλούς κόπους, πολλές δυσκέρειες και πολλές θυσίες μας δείχνει την εκτίμηση και το σεβασμό του. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη σε όλους. Θα μου συγχωρήσω λίγο. Έζησα, έκανα οικογένειες στην Ελληνική Αστυνομία και αυτό έχω κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση. Ευχαριστώ και πάλι.